Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί σήμερα μου ήρθανε κάποια πράγματα που παρήγγειλα από την Amazon, τα οποία αφορούν το MacBook Pro της 16 ίντσες του 2019. Και αυτό μου ήρθε πρόσφατα, οπότε επέλεξα να πάρω 2-3 πραγματάκια για να το προστατεύω. Οπότε λοιπόν, αυτό το βίντεο αφορά αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι, αλλά θα το ανοίξουμε μαζί γιατί δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Ξέρω ωστόσο ότι είναι το κάλυμα, όπως λέει και εδώ, για τον adapter του ρεύματος για το MacBook που πήρα. Βέβαια μπροστά λέει ότι είναι για τα μοντέλα A1990, A1707 και A1398 για τις 15 ίντσες. Στην Amazon ουσιαστικά που το έψαξα λέει ότι είναι και για το δικό μου το μοντέλο, το οποίο είναι το A2141 νομίζω, οι 16 ίντσες τέλος πάντων, το 2019. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Έχω εδώ και το φορτιστή, τον οποίο αλήθεια είναι ότι δεν τον χρησιμοποιώ και δεν θα τον χρησιμοποιήσω, γιατί χρησιμοποιώ έναν άλλον, γιατί αυτός είναι πολύ βαρύς, με USB-C πάλι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η συσκευασία είναι αυτή, χάρτινη, ανακυκλώσιμη, for MacBook Power Adapter, από την εταιρεία Elago, και όλο και όλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μέσα σε αυτό το πλαστικό. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να σας αναφέρω ή οτιδήποτε. Σαν χρώμα έχει αυτό, αν θυμάμαι καλά έχει άλλα 2 χρώματα, για να είμαι απόλυτα σίγουρος θα πρέπει να το τσεκάρω, αλλά μπορώ να βάλω το link στο βίντεο από κάτω για να μπορέσετε να το δείτε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται νομίζω από το βίντεο, και εδώ αντίστοιχα έχει κάτι πολύ ελαφριά βαθυλώματα και γράφει Elago. Έχει αυτό εδώ πέρα το κενό και αυτό εδώ πέρα επίσης που έχει να κάνει με αυτό εδώ το κομμάτι, και πάει έτσι. Θα ανοίξω και αυτό για να το βάλουμε μαζί τώρα. Τους άλλους εγώ σας είπα ότι δεν το χρησιμοποιώ. Άρα πως ανοίγει τώρα αυτό δεν ξέρω. Σκίζεται, ξεκάθαρο μου φάνηκε και εμένα. Και τώρα πρέπει να βρούμε πως μπαίνει αυτό εδώ μέσα. Υποθέτω ότι μπαίνει από εδώ, γιατί είναι ελαστικό, οπότε δεν θα έχουμε λογικά κάποιο θέμα. Ναι, χωράει κανονικότατα. Το σπρώχνουμε λίγο από εδώ. Και για κάποιο λόγο κλειστράνε και τα δάχτυλά μου σήμερα. Λοιπόν, είναι αρκετά σφιχτό, η αλήθεια είναι, οπότε μπορείτε και εσείς να καταλάβετε. Το τραβάμε μέχρι μέσα. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να μπει λάθος. Δηλαδή αυτό με το που μπει ταιριάζει γάντι. Είναι αυτό εδώ, ταιριάζει απόλυτα. Οπότε βλέπουμε και από εδώ. Ναι, εδώ τη γράφει ότι σχεδιάστηκε από την Elago στην Καλιφόρνια και φτιάχτηκε στην Κίνα. Σιλικονούχο, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Σαφώς είναι ματ. Η θύρα εδώ, η USB-C είναι ελεύθερη, οπότε δεν θα έχουμε κάποιο θέμα με το συγκεκριμένο. Ορίστε. Ορίστε και αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Το χρωματάκι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και διακριτικό, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τώρα, σαν κόστος αυτό, αν θυμάμαι καλά, έκανε γύρω στα 8 ευρώ. 10. Για να μην σας πω ψέματα, θα το δείτε στο link που θα βάλω στο βίντεο. Από μένα καλό βράδυ. Αυτό είναι για τώρα. Και έχω και κάποια άλλα πραγματάκια που μου έχουν έρθει, οπότε θα τα δούμε σε διαφορετικά βίντεο για να μην τα μπερδέψουμε. Σας χαιρετώ.